ποιητή Χριστιανόπουλου, λέγοντας ότι είναι σπόρος. Mm-hmm. Και αυτό δεν το εκτίμησαν αυτοί που τον έθαψαν. Mm-hmm. Γιατί θα ξαναφυτρώσει. Θα ξαναβγεί, βέβαια. Σπόρος αυτή είναι σαφής απειλή. Ναι. Αλλά εγώ θα σταθώ στα άλλα πράγματα. Έχουμε ένα πρωθυπουργό, ο οποίος βρίσκεται διαρκώς υποκαθεστώς εκβιασμού και υποχωρήσεων. Mm-hmm. Δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο να εκλιπαρεί τους υπουργούς του να μην το ρίξουν. Να δηλώσουν θα το ρίξουν. Αυτό είναι πρωτόγνωρο. Αυτό που έγινε προχθές, λέτε, στο προχθές. Υπουργικό. Ναι. Συγγνώμη, λέτε, έχετε κάνει πίσω. Έχετε ξανακούσει ποτέ πρωθυπουργό... Συγγνώμη, έχετε ακούσει εσείς ποτέ πρωθυπουργό να λέει παρακαλώ τους υπουργούς να δηλώσουν ότι δεν θα με ρίξουν? Και επισήμανε ότι αυτό και μόνο δεν δείχνει την παθογένεια αυτής της κυβέρνησης, η οποία είναι μη κυβέρνηση. Και ότι είναι εκβιαζόμενος. Και δεύτερον, δεν είναι μόνο εκβιαζόμενος από τον κύριο Καμένο. Είναι εκβιαζόμενος και από τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Και από τον Παπαγγελόπουλο. Είναι εκβιαζόμενος και από τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Ο κύριος Παπαγγελόπουλος βγήκε θρασίτατα και αποκάλυψε όλο το παρασκήνιο της ιστορίας που γίνεται με τη Χρυσή Αυγή. Mm-hmm. Είπε δηλαδή ότι η προηγούμενη κυβέρνηση έκανε πογκρόμ διώξεων. Εννοώντας αυτοί, αυτούς. Εννοώντας τη δική μας κυβέρνηση. Ναι. Αυτοί κάνανε, εμείς δεν κάνανε. Mm-hmm. Και το κάνανε για λόγους εντυπώσεως. Άρα η παραπομπή της Χρυσής Αυγής σε δίκη είναι για λόγους εντυπώσεως έγινε. Μάλιστα. Όχι γιατί πιστεύει ο κύριος, ο κύριος Υπουργός Δικαιοσύνης ότι mm-hmm. ορθώς παρεπέμφθησαν. Μάλιστα. Αυτό προσέξτε. Και δεν βρίσκει μία κουβέντα να πει ο κύριος Τσίπρας γι' αυτό. Και ρωτάμε ευθέως, είναι έτσι, αυτό πιστεύετε? Αληθεύουν οι φήμες που λένε ότι συνεννοείστε και έχετε συνοηθεί σε πολλά ζητήματα? Απάντηση δεν έχετε λάβει. Καμία. Και προσέξτε, έχουμε λάβει απάντηση. 4 χρόνια είναι η δική. Νομίζετε ότι ο κόσμος δεν καταλαβαίνει ότι αυτή η δίκη κρίνει, κρατάει βέβαια 4 χρόνια. Μάλιστα. Πάμε στον κύριο Αμυρά για να ανοίξουμε λίγο το άλλο θέμα, ναι, κύριε Αμυρά. Για το αν μετά τη χθεσινή εξέλιξη για την παρέτηση του κυρίου Κοντζιά ουσιαστικά επισπεύδονται πια και οι διαδικασίες για εκλογές. Τις βλέπετε να έρχονται πιο κοντά? Όχι. Εκτός αν έχουμε ένα μεγάλο ατύχημα τύπου Κοντζιά στη συνέχεια. Αλλά νομίζω ότι θα το κρατήσουν μέχρι τέλους. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ βράζει. Αντέχει η κυβέρνηση? Πιστεύω πως ναι. Αντέχουν. Ναι. Όλα αυτά είναι τα τσαλίμια, είναι για τα μάτια του κόσμου. Διότι οι μεν ανέλ διαλύονται και πρέπει να βγάλουν κάτι και μια σημαία υποτίθεται επαναστατικότητας έναντι του ΣΥΡΙΖΑ. Ο δε ΣΥΡΙΖΑ βράζει από την πλευρά του γιατί τον καπελώνει ο Καμένος και έτσι θα πορευτούν. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι μέχρι τέλους Τσίπρας Καμένος θα πάνε σκληρά μαζί. Μα καμία. Λοιπόν, κύριε Σταμάτη, θέλουμε και μία τοποθέτησή σας για την είδηση που μεταδόθησαμε πριν από λίγο με την Ιωάννα Μάνδρου, ότι ο Σάββας Ξηρός έκανε αίτημα, υπέβαλε αίτημα για οριστική αποφυλάκηση για λόγους υγείας.